Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αισθητή μείωση κατά 50% περίπου. Παρουσίασε σήμερα η ραδιενέργεια στον αέρα στην περιοχή Αθηνών. Ενώ κανένα απολύτως πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε στο νερό, όπως προκύπτει από ελέγχους δημάτων που έγιναν στο Δημόκρητο. Αυτό ανακοίνωσε το μεσημέρι ο Υπουργός Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιώργος Γεννηματάς, ενημερώνοντας παρουσία του κυβερνητικού εκπροσώπου, τους πολιτικούς συντάκτες για τις επιπτώσεις που είχε στην Ελλάδα η διαρροή ραδιενέργειας από το σοβιετικό πυρηνικό αντιδραστήρα στο Τσέρνομπιλ. Ο κύριος Γεννηματάς πρόσθεσε ότι η ολική ραδιενέργεια στο έδαφος και τον αέρα εξακολουθεί να κυμαίνεται και σήμερα στα ίδια ακριβώς επίπεδα, από 16,5 έως 16,8 μιλιρέγγεν, δηλαδή τετραπλάσια από ό,τι ήταν πριν. Από τις μετρήσεις δειγμάτων από όλη την Ελλάδα που μεταφέρονται με αερογέφυρα στο Δημόκρητο προκύπτει. Στο Αγελαδινό Γάλα βρέθηκαν σε δύο δείγματα βιομηχανίας από 100 ως 140 μπεκερέλ ανά λίτρο, ενώ το ανεκτό όριο είναι 500 μπεκερέλ. Γι' αυτό συνιστάται και σήμερα να αποφεύγεται το Αγελαδινό Γάλα. Στο γάλα των εγωπροβάτων η ραδιενέργεια εξακολουθεί να κυμαίνεται σε υψηλές τιμές πάνω από το κανονικό όριο και επομένως εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση αποφυγής του. Το τυρί, ακόμα και αν προέρχεται από επιβαρημένο γάλα, θα είναι απολύτως υγιές σε 3 μήνες περίπου που θα διατεθεί στην κατανάλωση. Κανένα πρόβλημα δεν παρουσιάστηκε στο κρέας, αλλά για λόγους ασφαλείας η νομία 3 έδωσε οδηγίες να αφαιρείται ο θυροειδής από τα σφάγια. Στα λαχανικά η ρήπανση είναι μικρή, αλλά συνιστάται η επιμελημένη πλήση τους. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Υγείας, ο Διευθυντής Υπηρεσίας Υγείας και Ασφαλείας της ΕΟΚ εξέφρασε τη γνώμη ότι έχει σταματήσει η έκκληση ραδιενέργειας από την πηγή της και δεν παρατηρείται αύξηση της ραδιορρύπανσης της ατμόσφαιρας στην Ευρώπη. Ο κ. Γεννηματάς διευκρίνησε ότι τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται στη χώρα μας έχουν καθαρά προληπτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο των μέτρων αυτών, αποφασίστηκε να επεκταθεί ο έλεγχος σε όλα τα μέσα μεταφοράς στα σύνορα, ενώ θα εξακολουθήσουν να γίνονται συστηματικοί έλεγχοι δειγμάτων από όλη την Ελλάδα. Σε σχέση με την αποφυγή της κατανάλωσης γάλακτος, το Υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε ότι τον οπό γάλα των εγωπροβάτων θα απορροφηθεί αποκλειστικά από την τυροκομεία. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, από την παραγωγή ως την κατανάλωση τυροκομικών προϊόντων μεσολεύουν 3 μήνες, χρόνος που είναι επιστημονικά επαρκής και αποκλεί κάθε δεχόμενη δυσμενή επίπτωση. Επίσης, ανεστάλλει προσωρινά η παραγωγή μυζήφρας, ανθότυρου, μανουριού και γιαούρτης. Σε ό,τι αφορά το αγελαδινό γάλα, αν και οι μετρήσεις δεν έδειξαν ότι χρειάζονται μέτρα, επειδή μειώθηκε η ζήτηση, το Υπουργείο Γεωργίας θα διευκολύνει την απορρόφησή του στην θυροκομεία. Το Υπουργείο συνιστά να μην βόσκουν ελεύθερα οι αγελάδες. Το γάλα και τα γαλακτοκομικά που εισάγονται θα ελέγχονται κατά την εισαγωγή τους. Ο Υπουργός Γεωργίας Γιάννης Ποτάκης, σε δήλωσή του στην Αθήνα, είπε ότι λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας του λαού και ότι θα στηριχθεί το εισόδημα των παραγωγών που κλείπεται. Το Υπουργείο Εμπορίου ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών να μην εκτελονίζονται νοπό γάλα, λαχανικά, φρούτα και κρέας αρνιών και κατσικιών από οποιαδήποτε χώρα, αν δεν υποβληθούν προηγουμένως σε έλεγχο για το επίπεδο της ραδιενέργειας που φέρουν. Ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε το Γενικό Χημείο του Κράτους και ο Δημόκρητος να οργανώσουν το σύστημα για τον έλεγχο αυτό. Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη στάση της Ελλάδας απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, η οποία δεν ανακοίνωσε αμέσως το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε: «Υπάρχουν πράγματι κάποιες δεσμεύσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, του οποίου η Σοβιετική Ένωση είναι μέλος, για την άμεση παροχή πληροφοριών μετά από πυρηνικά ατυχήματα. Η άμεση παροχή πληροφοριών δεν αφορά μόνο τη Σοβιετική Ένωση. Υπήρξαν στο παρελθόν παρόμοια συμβάντα και αντίστοιχη συμπεριφορά. Η θέση μας είναι ότι θα πρέπει να δίνονται αμέσως πληροφορίες». Απαντώντας σε ερώτηση για το αν η Ελλάδα σκέπτεται να αναλάβει διεθνή πρωτοβουλία με αφορμή το πρόσφατο ατύχημα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε να εννοηθεί ότι ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου προβληματίζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Ζωντανή συζήτηση για το θέμα της ραδιενέργειας θα μεταδοθεί στις 11 και 10 από την ΕΡΤΕΝΑ. Στη συζήτηση παίρνει μέρος ο καθηγητής της ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Παπαβασιλείου, ο καθηγητής της ιατρικής φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Χαράλαμπος Προυκάκης, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτριος Τριχόπουλος και ο καθηγητής της φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας Κωνσταντίνος Παπαθανασόπουλος. Το πυρηνικό δυστύχημα κοντά στο Κίεβο εξακολουθεί να απασχολεί τους Σοβιετικούς και τους Ευρωπαίους, καθώς συνεχίζεται η παρουσία υψηλών ποσοστών ραδιενέργειας σε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ενώ μέτρα προστασίας του πληθυσμού αναγγέλλονται τώρα και από άλλες χώρες. Οι Σοβιετικοί έδωσαν για πρώτη φορά μερικές λεπτομέρειες για το δυστύχημα και η Πράβδα γράφει σήμερα ότι η κατάσταση είναι περίπλοκη μετά από την έκρηξη στο Τσερνόμπιλ.
Το άρθρο της Πράβδα αφήνει να εννοηθεί ότι ο αντιδραστήρας εξακολουθεί να καίγεται, ενώ υπάρχουν πληροφορίες από σοβιετικούς επισήμους ότι ένας ακόμη αντιδραστήρας της περιοχής που έχει τεθεί εκτός λειτουργίας παρουσιάζει προβλήματα και δεν θα λειτουργήσει πριν γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι. Τη δήλωση αυτή έκανε ο Μπόρις Τσερμπίνα, αντιπρόεδρος της Σοβιετικής Κυβέρνησης, σε συνέντευξή του το πρωί στη Μόσχα. Για πρώτη φορά έγινε λόγος εξάλλου για ευθύνες και ο Σοβιετικός Αντιπρόεδρος είπε ότι το ατύχημα υποτιμήθηκε αρχικά από τους τοπικούς υπευθύνους σε ό,τι αφορά την έκτασή του. Τα πρώτα στοιχεία, είπε, δείχνουν ότι έγινε έκρηξη. Το ατύχημα σημειώθηκε στη 1 και 23 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο 26 Απριλίου. Ο κύριος Τσερμπίνα είπε ότι τα θύματα της ραδιενέργειας μεταφέρθηκαν για θεραπεία στη Μόσχα. Ο πληθυσμός δύο τουλάχιστον πόλεων που βρίσκονται κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο μεταφέρθηκε σε διάφορα σημεία της χώρας, της επαρχίας του Κιέβου, στα νότια του Τσερνόμπιλ. Στην ίδια συνέντευξη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανατόλη Κοβαλιόφ κατηγόρησε τους δυτικούς για πολιτική εκμετάλλευση του δυστυχήματος και είπε ότι με τη στάση τους εμποδίζουν την πληροφόρηση της κοινή γνώμη. Ο κ. Τσερμπίνα εξάλλου είπε ότι η εκένωση περιοχής του Τσερνόμπιλ έγινε με ιδιωτικά και με μερικά κρατικά αυτοκίνητα και κράτησε 2 ώρες και 20 λεπτά. Μερικοί υπάλληλοι και εργάτες του Δήμου έμειναν στο Τσερνόμπιλ για τις ανάγκες της πόλης, αλλά απομακρύνθηκαν και αυτή την επόμενη μέρα, όταν η ραδιενέργεια έφτασε σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο πληθυσμός του Τσερνόμπιλ εκτέθηκε στη ραδιενέργεια 15 ώρες, ώσπου να εκενωθεί η πόλη. Το πρακτορείο ΤΑΣ μετέδωσε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να σβηστεί η φωτιά στον αντιδραστήρα και ότι ήταν αδύνατο να χρησιμοποιηθεί νερό ή χημικά υλικά. Στην περιοχή του πυρηνικού συγκροτήματος η άσφαλτος έλειωσε και οι μπότες των ανδρών των συνεργείων που προσπαθούσαν να ελέγξουν την κατάσταση κόλλησαν εκεί, γράφει η Πράβδα. Στη Μόσχα, ο διευθυντής της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας, Hans Blix, είχε συναντήσει με μέλη της Σοβιετικής Κυβέρνησης για να ενημερωθεί για το δυστύχημα. Ο κ. Blix μίλησε για λίγο στους δημοσιογράφους, χωρίς όμως να αναφερθεί σε λεπτομέρειες για την αποστολή του ή για τις συζητήσεις που είχε. Εν τω μεταξύ, σε χώρες της Δυτικής Ευρώπης επιβάλλονται νέοι έλεγχοι και μέτρα προστασίας. Οι αντιπρόσωποι της κοινής αγοράς στις Βρυξέλλες συζητούν σχέδιο που προβλέπει την απαγόρευση της αγωγής τροφίμων από 6 χώρες της Ανατολικής Ευρώπης. Στη Χάγη ανακοινώθηκε ότι κατασχέθηκε το γάλα που έφεραν αγρότες στην αγορά Ολλανδικών πόλεων επειδή οι αγελάδες τους είχαν τραφεί με χόρτα τις τελευταίες ημέρες. Στη Σουηδία, ο πρόεδρος του Ραδιολογικού Ινστιτούτου, Γκούναρ Μπέκστον, είπε ότι η ραδιενέργεια θα υπάρχει στα τρόφιμα επί πολλά χρόνια, χωρίς όμως να απειλεί την υγεία του πληθυσμού. Το καίσιο, είπε, μια από τις ραδιενεργές ουσίες που έπεσαν τις μέρες αυτές, έχει ζωή 30 ως 60 χρόνων, ενώ το πλουτόνιο διατηρεί τη δύναμή του 24.000 χρόνια. Στέλεχος της Υπηρεσίας Πυρηνικού Ελέγχου της Σουηδίας είπε ότι στο σοβιετικό πυρηνικό δυστύχημα έγινε ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί από άποψη ατυχιών και εξελίξεων της τραγωδίας. Ο ίδιος ειδικός, ο Hans Lomberger, κατηγόρησε τους Σοβιετικούς ότι ακόμη σήμερα δεν δήλωσαν πώς η ραδιενέργεια εκλήθηκε, αν ελέγχουν πραγματικά τον αντιδραστήρα και πώς τον ελέγχουν. Στην Αυστρία η κυβέρνηση απαγόρευσε την πώληση 4 ειδών λαχανικών και ανέφερε ότι η ραδιενέργεια παραμένει τετραπλάσιο του κανονικού σε πολλές περιοχές. Στα σχολεία καταργήθηκε το διάλειμμα των παιδιών στις αυλές, κατασχέθηκαν επίσης μεγάλες ποσότητες γάλακτος με μεγάλη ένδειξη ραδιενέργειας. Στη Ουάσιγκτον ανακοινώθηκε ότι οι ποσότητες ραδιενέργειας από το Τσερνόμπιλ έφτασαν σε πολλά σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και επισημάνθηκαν σε μεγάλο ύψος από ειδικά αεροπλάνα μετρήσεων. Στη Γερουσία η Ειδική Επιτροπή συζήτησε τις επιπτώσεις από το δυστύχημα στην Αμερικανική Γεωργία. Πολλοί αγρότες των Ηνωμένων Πολιτειών ανησυχούν μήπως πάθουν ζημιά οι σοδιές τους, αλλά όμως ελπίζουν ότι σε σύγκριση με τις σοδιές άλλων χωρών θα είναι λιγότερο επιβαρημένες από τη ραδιενέργεια και επομένως θα αυξηθούν οι εξαγωγές. Οδηγίες προς τους Υπουργούς Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξεως έδωσε την περασμένη εβδομάδα ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου για την ενιαία αντιμετώπιση του θέματος της τρομοκρατίας στα διεθνή όργανα στα οποία συμμετέχει η Ελλάδα. Με τις οδηγίες συνιστούνται. Να καταβάλλεται προσπάθεια για την αποτροπή ακραίων επιλογών. Να επιμένει η Ελλάδα στην παρουσίαση απτών και πιστικών αποδείξεων όσον αφορά τη συμμετοχή μιας χώρας σε τρομοκρατικές ενέργειες. Να αρνούμαστε την έγκριση στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον οποιασδήποτε χώρας. Όταν αποφασίζονται μέτρα σε βάρος μιας χώρας, να καθιστούμε σαφές ότι δεν απεμπολούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Να αποφασίζουμε σε εθνικό επίπεδο ποια συγκεκριμένα μέτρα θα ληφθούν. Στις οδηγίες αναφέρεται επίσης ότι δεν συμμετέχουμε στην κατασκευή καταλόγου τρομοκρατικών χωρών, εφόσον ο κατάλογος αυτός θα αποτελούσε το προήμιο ενεργειών που θα υπονόμευαν τις σχέσεις μας με τις χώρες αυτές. Και προστίθεται, αυτό είναι θέμα αρχής, γιατί οι χαρακτηρισμοί τέτοιου είδους καταστρατηγούν τη διεθνή ένωμη τάξη.
να υποστηρίξουν χώρες του τρίτου κόσμου να αναπτυχθούν περισσότερο, γιατί αν οι αντιθέσεις οξυνθούν υπερβολικά, η φτώχεια των φτωχών θα παρασύρει τελικά και τους πλούσιους.